Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Γεια σας, καλό απόγευμα. Πήρατε σήμερα, ήρθανε οι δόσεις και στην... Ναι, λάβαμε την πρώτη παρτίδα 250 δόσεων εμβολίων. Αναμένεται αύριο γύρω στις 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε διοικητά, να γίνει ο πρώτος εμβολιασμός. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 11 η ώρα το πρωί. Έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς μας. Τώρα, αυτές οι 250 δόσεις είναι για 250 άτομα. Αναμένεται να εμβολιαστούν τόσοι άνθρωποι την πρώτη ημέρα ή πάμε για παράδειγμα. Όχι, υπάρχει ένας προγραμματισμός, ο οποίος έχει καθοριστεί από το Υπουργείο. Είναι σε αυτές θα γίνουν περίπου σε 3-4 ημέρες. Στην πορεία θα έρθουν οι άλλες δόσεις και θα πάει με αυτό το ρυθμό μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, που εν συνεχεία θα ξεκινήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Κύριε Παντελιάδη, η ενέργεια εμβολιασμών. Αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι και τις 4 του Γενάρη, που είναι θα γίνουν 500 άτομα. Θα γίνουν 500 εμβολιασμοί αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ή θα πάμε και σε άλλα νοσοκομεία? Από ό,τι ξέρω, σε εμάς μόνο. Μάλιστα. Ποιοι τώρα θα είναι αυτοί που θα λάβουν την πρώτη δόση? Από την λίστα των υγειονομικών οι οποίοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν, θα επιλεγούν τα άτομα τα οποία ως επιτοπλίστων ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην πρώτη γραμμή πυρός της πανδημίας. Μάλιστα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κοτσιόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Υγείας αναμένεται. Είναι συμβολική η παρουσία του, είναι λογικό, θέλει να δώσει μία έμφαση στην ημέρα και θα ανέβει και θα εμβολιαστεί, φαντάζομαι, σε εμάς. Ποιοι άλλοι θα εμβολιαστούν? Οι δύο επικεφαλείς των ΗΠΕ, της τρίτης και της τέταρτης, είπε ο κύριος Τσαλικάκης και ο κύριος Μπογιαζίδης αντίστοιχα. Θα υπάρχουν γιατροί, καθηγητές, θα δοθεί μια έμφαση στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επικεφαλείς για να, αν μη τι άλλο, δίνοντας ένα συμβολικό χαρακτήρα σε αυτή την κίνηση. Εσείς, κύριε Παντελιάδη, θα εμβολιαστείτε? Θα εμβολιαστώ κι εγώ. Αύριο? Αύριο. Μάλιστα. Αύριο. Τώρα, πείτε μου λίγο, πώς σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από εχθές, από τις πρώτες εικόνες που είδαμε, με να μπαίνει η δόση του εμβολίου της Pfizer και BioNTech στη γυρία Σακελαροπούλου, στον κύριο Μητσοτάκη, είδαμε και τον κύριο Βαρουφάκη, είδαμε όμως και αρκετούς νοσηλευτές να δέχονται αυτή την πρώτη δόση και από την άλλη, ξέρετε, υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε, αναρωτιούνται για ποιο λόγο υπήρξε αραίωση του εμβολίου. Ότι... Αραίωση. Μάλιστα. Το εμβόλιο αυτό έρχεται σε φλακόν των 5 δόσεων. Η δόση αυτή πρέπει να αναμειχθεί με συγκεκριμένη ποσότητα φυσιολογικού ορού για να ενεθεί στο... Αυτό είναι η διαδικασία του εμβολίου. Ναι, φαντάζομαι δεν τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά που σας λέω εγώ. Τα διαβάσατε. Ναι, το ότι διαβάζετε... Κοιτάξτε να σας πω κάτι... πιστεύω ότι ο κάθε ένας ο οποίος δεν είναι και άσχετος με το γνωστικό αντικείμενο, εγώ τη χάνει να το βρίσκω εντελώς φυσιολογικό διότι είμαι γιατρός, ο καθένας ποιος ξέρει τι σκέπτεται και μάλιστα τι νομίζει. Κύριε Παντελιάδη, δεν κάθομαι να κρίνω τα οποιαδήποτε σκέψη του κάθε άνθρωπος. Κύριε διοικητά, από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου που διοικείται, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ναι, το ενδιαφέρον για να υπάρξουν εμβολιασμοί, για να δεχθούν να εμβολιαστούν, είναι μεγάλο, γιατί ξέρετε... Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Τι ποσοστό δηλαδή έχουμε? Πιστεύω ότι είμαστε στο 70%, πιθανόν και παραπάνω. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι στην πορεία των πραγμάτων των εμβολιασμών θα αλλάξουν πολλή άποψη. Θα αλλάξουν πολλά. Ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή τη λίστα που στείλαμε εμείς στο Υπουργείο και στη ΔΥΠΕ περί της πρόθεσης ατόμων για να εμβολιαστούν,
ήδη εν συνεχεία υπήρξαν και άλλα ενδιαφέρον και η δυσκολία είναι πώς θα τους βάλουμε στην αρχική λίστα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την αρχική λίστα. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύω ότι στις επόμενες 10 ημέρες και κάποιοι άνθρωποι που λόγω αδιαφορίας, λόγω κακής πληροφόρησης, λόγω για διάφορες αιτίες που ήταν επιφυλακτικοί, πιστεύω ότι τώρα μέρα με την ημέρα θα διαπιστώνουν ότι η μη συμμετοχή τους στην πρώτη ομάδα εμβολιασμού πιστεύω ότι είναι λάθος, γιατί αυτό το οποίο κάνει ο εμβολιασμός είναι εξασφαλίζει πρώτα-πρώτα τον εαυτό σου, εξασφαλίζεις το περιβάλλον σου, την οικογένειά σου, τους συνανθρώπους σου, τους πάντες. Οπότε τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι υποχρεωτικό, δεν σε εξαναγκάζει κανένας, πιστεύω ότι στοιχειοδός οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σωστή πληροφόρηση θα αποφασίσουν θετικά για να συμμετάσχουν, γιατί είναι μόνο για το καλό. Κύριε Παντελιάδη, κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο νοσοκομείο, έχει έπαση ό,τι αφορά τους ασθενείς με κορονοϊό? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι πληρότητα έχετε στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Η εντατική θεραπεία οπωσδήποτε έχει μια αρκετά μεγάλη πληρότητα. Ξεπερνά το 90% φαντάζομαι, όπως ισχύει. Έχει μια αρκετή πληρότητα, αλλά δεν έχουμε τα προβλήματα που, ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε πριν από ένα μήνα, από 1,5 μήνα. Μάλιστα. Είμαστε καλά και από κρεβάτια που κανονικά κλίνες είμαστε εξαιρετικά καλά. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παντελιάδη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας, κύριε Δικητά.